Μικρό παιδί, στα μάτια είχα τη χαρά, στα χέρια το βιβλίο. Μικρό παιδί, όλοι. Κι όταν λιβάνει η μονιά, μου φάγωνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα, τα ζέστα ακούς τα αστέρια.
στην Νέα Υόρκη υπήρχε μια παράλληλη περίπου πορεία. Η πρώτη μπουάτ άνοιξε τέλη της δεκαετίας του 70. Λάζος μπουάτ, με το Σεραφείμ το Λάζο, Σεραφείμ ο Λάζος την άνοιξε. Η ίδια μπουάτ έγινε Μικρόκοσμος, Γρηγόρης Μαρινάκης και συνεργάτες του. Μετά είχαμε Μικρόκοσμος 2, μετά Ακρόαμα, ο Βαγγέλης ο Φάμπας και τελικά ο Θίασος, που ήταν και η τελευταία μπουάτ εδώ στη Νέα Υόρκη. Χρονικά περίπου κράτησαν σχεδόν όσο και στην Αθήνα, περίπου 15 χρόνια. Και θα μου επιτρέψετε μια γρήγορη έτσι και προσωπική ιστορία για τις μπουάτ. Μιλήσαμε για τις Εσπερίδες. Στις Εσπερίδες λοιπόν, Μεγάλη Πέμπτη του 1976, έρχομαι από τη Γερμανία, η πρώτη μου χρονιά έξω από την Αθήνα. Ένα χρόνο λείπω, έρχομαι, Χαρμάνης, θέλω ελληνική μουσική, Μεγάλη Πέμπτη, τα πάντα κλειστά. Μετά την εκκλησία βέβαια. Το μόνο μαγαζί που ήταν ανοιχτό ήταν οι Εσπερίδες. Μαζεύομαστε λοιπόν η παρέα, πάμε στις Εσπερίδες. Καταπληκτική βραδιά, 2.30-3 ώρα, ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, όλοι είχαν φύγει, τελευταίο τραπέζι και κατεβαίνει τρικλίζοντας ο Γιώργος ο ζωγράφος. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση, αλλά πες μας ένα τραγούδι. Πιάνει την κιθάρα ο Γιώργος ο ζωγράφος, μικρό παιδί σαν. 9.30 ώρα το πρωί φύγαμε από τις Εσπερίδες. Λοιπόν, let's go to the tape, να δούμε λίγο τις μπάτ της Νέας Υόρκης. Ερχόντουσαν πολλοί φοιτητές και ερχόντουσαν και κάπου ερχόντουσαν και κάποιοι ξένοι έτσι για να δουν αυτό το ελληνικό, το εναλλακτικό. Σαν οικογένεια. Νιώθαμε ότι κάναμε ένα, ήταν και λίγο ένα λειτουργήμα αυτό. Οι άνθρωποι που έβλεπες ήταν πολύ γνωστοί, ήταν οι γνωστοί σου, ήταν οι φίλοι σου. Ήταν τόσο κοντά η απόσταση που δεν υπήρχε πια απόσταση. Δημιουργήθηκε κάτι έντονο, ζωντανό και φρέσκο. Και μετά βεβαίως, εγώ έφυγα το 82, αλλά συνεχίσανε τα παιδιά, συνέχισε και ο Γρηγόρης και ο Βαγγέλης. Και βεβαίως και η Τζούλη η Ζιάβρια και η Άννα η Παγιούση και όλο αυτό το πράγμα πήρε, μετατράπηκε σε κάτι άλλο βεβαίως, αλλά συνέχισε αυτό το πράγμα μέσα στον χρόνο. Αποφάσισα να φτιάξω ένα νέο χώρο, πιο μεγάλο. Το Ακρόμα ήταν ένας άλλος χώρος, ήταν χώρος να ακούσεις. Ο Θίασος επίσης ήταν στέκη, έγινε στέκη και σε όλες τις μέρες με ένα νέο είδος κοινού. Έλληνες φοιτητές καινούργοι. Υπήρχε κόσμος που ανακάλυπτε εκεί πέρα το Σαββόπουλο, κόσμος που ανακάλυπτε εκεί πέρα το Θοδωράκι και που ανακάλυπτε το Χατζηδάκι. Ήταν πια κόσμος του 90, δηλαδή άτομα που γεννήθηκαν το 70. Εκεί το 89-90 άδειασε το μαγαζί. Δεν θέλανε καθόλου αυτά τα πράγματα που τους έλεγα. Αναφέρομαι στο δίσκο μου το κούρεμα. Βρέθηκα να μην έχω δουλειά. Κάποτε σε παίρνουν κάθε το τέλος του καλοκαιριού, σε παίρνουν τηλέφωνα τα μαγαζιά, επιχειρηματίες. Μεγάλε, θα είσαι μαζί μας φέτος. Εσύ είσαι το τηλέφωνο. Δεν με ήθελε κανείς. Ήμουν ζημιά. Και τι να κάνω. Φύγαμε από την Ελλάδα με την άσπα και καταφύγαμε πάλι σε μπουάτ. Σε ποια μπουάτ όμως. Στη Νέα Υόρκη. Στον Θίασο. Αφήσαμε μήνες εκεί. Έπαιζα δύο φορές την εβδομάδα. Αξέχαστο μου έχει μείνει. Με στέγασε πάλι η μπουάτ. Αμερικάνικη αυτή τη φορά. Και δράτωμε της ευκαιρίας να στείλω τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον συνάδελφο Γρηγόρη Μανιά. Oh,
πες πως θα έρθεις να με βρεις. Αγέρασε η καρδιά μου. Oh,